Σε ηλικία 75 ετών, ο Πάτρικ Ντεβεντζιάν άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο του Παρισιού εξαιτίας των επιπλοκών που προκάλεσε στον οργανισμό του ο κορονοϊός. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, επί Προεδρίας Νικολά Σαρκοζή, είχε ανακοινώσει ο ίδιος μέσω Twitter ότι μολύνθηκε από τον ιό μόλις την περασμένη Πέμπτη. Έχω χτυπηθεί από την επιδημία. Νιώθω την ανάγκη να πω μπράβο σε γιατρούς και νοσηλευτές για την προσφορά τους. Τους ευχαριστώ θερμά. Πλέον η κατάστασή με έχει σταθεροποιηθεί και σύντομα ελπίζω πως θα είμαι καλά. Ο θάνατος του Ντεβεντζιάν βύθισε στη θλίψη τη γαλλική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Δικηγόρος στο επάγγελμα, υπήρξε βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος για 34 χρόνια. Ακολούθως εξελέγει περιφερειάρχης, ενώ διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις Ζακ Σιράκ, Νικολά Σαρκοζή και Φρανσουά Φιγιόν. Υπήρξε στένος φίλος της Κύπρου, αφού όπως έλεγε ένιωθε Κύπριος παρόλο που κανέναν δεσμό αίματος είχε με το νησί μας. Στα διεθνή φόρα ήταν ανέκαθεν υπέρμαχος και υποστηρικτής της Κύπρου, ενώ αξιοσημείωτες είναι και οι σχέσεις που είχε με τους Κύπριους ομογενείς στη Γαλλία. Συνδεόμαστε τώρα με το Παρίσι και τον κύριο Βαγόρα Μαυρομάτη, είναι πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας στην Γαλλία και στενός φίλος του Εκλιπόντα Υπουργού. Κύριε Μαυρομάτη, καλησπέρα σας. Η Κύπρος έχασε έναν πολύ καλό φίλο, έναν άνθρωπο που έφυγε από τον κορονοϊό, ήταν φίλος και συμπαραστάτης. Καλησπέρα σας. Ο Πατρίκ Ντεβεντζιά ήταν κάτι παραπάνω από φίλος, ήταν αδελφός. Ήταν ένα ξεχωριστό πρόσωπο, ήταν κοντά στην Κύπρο, υπέρ της Κύπρου και έδωσε μάχες που κανείς δεν υποψιάζεται. Αυτά μπορούν να τα πούν και ορισμένοι πρέσβεις που ήταν εδώ και δούλεψαν μαζί του. Ο Πατρίκ Ντεβεντζιά το πρώτο του τον υπουργικό θόκο τον έχασε, θα έλεγα εξαιτίας της Κύπρου. Διότι στην πρώτη κυβέρνηση του Σιράκ προοριζόταν για υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων και εξαιτίας των θέσεων που υπήρχε για το Κυπριακό και για το Αρμενικό, η Τουρκία έχει διαμαρτυρηθεί και δεν μπήκε υπουργός. Κράτησε όμως τη θέση του και είπε: «Η Κυπριακή υπόθεση είναι μια ιερή υπόθεση και θα αγωνίζομαι για αυτήν μέχρι το τέλος». Ήταν ο άνθρωπος μας, ήταν ο σύμβουλος μας, ήταν πάντοτε μαζί μας. Μας βοηθούσε και μας προστάτευε σε πολλά, και λέω και το νόμο μας προστάτευε σε πολλά πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι στη δεκαετία του 80 με 90 δεν είχαμε και πολύ κόσμο στη Βουλή ή στη Γερουσία που να μας υποστηρίζουν τόσο. Ο Πατρίκ Ντεβεντζιάν ήταν ο πρώτος που έκτισε αυτά τα δεσμά με την. Ήταν και πρόεδρος, μην ξεχνάτε, ήταν και πρόεδρος του. Μάλιστα, ναι. Του γκρουπ φιλίας Κύπρου-Γαλλίας επί σειρά ετών. Κάθε φορά που του ζητούσαμε οτιδήποτε, μας βοηθούσε, μας εξυπηρετούσε, θα έλεγα, αλλά και σαν υπουργός έδωσε μάχες στην κυβέρνηση του. Ήταν και στην κυβέρνηση του Σιράκ. Έδωσε μάχες για την Κύπρο. Διότι μην ξεχνάτε, στην αρχή ο Σιράκ είχαμε ορισμένα προβλήματα μαζί του όσον αφορά την ταξιακή πορεία και αμέσως μετά προς το τέλος ο Σιράκ. Κατά κάποιον τρόπο. Αγαπούσε πάρα πολύ την Κύπρο, κύριε Μαυρομάτη. Θεωρεί τον, ξέρετε, έλεγε ότι να έχεις κυπριακή καταγωγή. Κύριε Μαυρομάτη, λέτε, θέλω, επειδή σας έχουμε, δράτω με τις ευκαιρίες, να μας πείτε και πώς είναι η κατάσταση στο Παρίσι, γιατί βλέπουμε ότι η Γαλλία είναι μία από τις χώρες που έχει διάφορα με τον. Χτυπιέται ανελέητα από τον κορονοϊό. Όπως το λέτε, δηλαδή, μόλις παρακολούθησα τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντού Υγείας, οι νεκροί έχουν φτάσει στις 2.606 άτομα, νόσησαν 40.174 άτομα, εκ των οποίων οι 4.600 σοβαρά. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα. Υπάρχει, στο Παρίσι είναι κάτι το απίστευτο για όσους το έχουν γνωρίσει, δεν κινείται άτομο, ο κόσμος δεν κυκλοφορεί καθόλου. Η αστυνομία είναι παντού, λες, και είναι εμπόλεμος κατάσταση, έτσι, είναι πόλεμος. Ελέγχει τους πάντες και τα πάντα. 10 μέτρα έξω από το σπίτι μου έτυχε η αστυνομία να μιλέξει και να ζητήσει το γιατί βγήκαν, έχω την άδεια να βγω και τέτοια. Μάλιστα, πολύ αυστηρά λοιπόν τα μέτρα και στη Γαλλία, στο Παρίσι. Ναι, υπάρχει ένα θετικό όμως, υπάρχει μια. Κύριε Μαυρομάτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ από την Λευκωσία.